Ευχαριστώ κυρία Ματιού. Και τώρα από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία το λόγο έχει η κυρία Σιλβία Λίμερ. Πριν συζητήσουμε για το πώς οι Βρυξέλλες θα εμβολιάσουν καλύτερα την Ιφίλιο, με Τα καινούργια εμβόλια που έχουν έκτακτη άδεια, πριν συζητήσουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε για αριθμούς και στοιχεία. Τελείως αδιαφανίστη δράση η δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε συμβάσεις που τις έχουν μαυρίσει από πάνω για να μην διαβάζονται. Και τι γίνεται με την ενημέρωση, τι γίνεται με τις παρενέργειες, με τους κινδύνους, με την ελλιπή προστασία από τα εμβόλια. Δεν γίνεται συζήτηση δημόσια με κριτικό πνεύμα. Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ είχε πει από τον Αύγουστο στη Γερμανία ότι προστατεύονται εμβολιασμένοι από σοβαρή νόσο. Η μεγαλύτερη επίπτωση στα νοσοκομεία και στους θανάτους, πλήττει τους 80 χρονούς πρώτα στη Γερμανία και μετά τους 60 χρονούς, παρόλο που είναι κατά 90% εμβολιασμένοι. Από τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, από πάνω από 200 χώρες, φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στο ποσοστό εμβολιασμών και την επίπτωση και τον επιπολασμό. Αυτή τη στιγμή, λέει, δεν υπάρχει υπερθνησιμότητα. Και ήδη δηλώνονται 1.802 νεκροί που συνδέονται με το εμβόλιο. 500 φορές περισσότερο από ό,τι παρελθόν. 2,5 εκατομμύρια περιπτώσεις, λέει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, από παρενέργεια. Είναι περισσότερες από τις παρενέργειες των τελευταίων δέκα Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί κάποιος με λογική να σταθμίσει τον κίνδυνο. Γιατί είναι ηθικά αυτό επιλήψιμο. Η προσωπική υγεία δεν είναι... Ένα αγαθό κοινό με αλληλεγγύη. Και εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάθεστε να ακούτε τις συζητήσεις και να τις αντέχετε. Ευχαριστώ, κυρία Λίμερ. Και τώρα... Σας είπαμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα γαλάζιας κάρτας. Δεν μπορώ να δώσω το λόγο για τα όσα είπε η κυρία Λίμερ σε κάποιον άλλο συνάδελφο επόμενη ομιλήτρια από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, η κυρία Κοψίνσκα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.